Εκεί χάσει το ΠΑΟΚ το κέντρο του. Εκεί δεν έχει επιλογές. Εκεί σε πάνω Σάκοφ έχει χάσει το κέντρο του. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξει τις αντεπιθέσεις της ΑΕΚ και θα πάρει ρίσκα ο ΠΑΟΚ τώρα. Είναι μόνο νύχι. Το αγαπεί ο Μπακασέτας. Άλλη μία. Δείξε εδώ. Κανονικά ο Λάζαρος έβαλε εδώ. Να έρθει εδώ και να βάλει τον Μπακασέτα δεκάρι. Πιο λογικό είναι. Δεν νομίζω σαν δεύτερο φόρ. Ο Λάζαρος στον άξονα. 4-4-2. Με Λάζαρος στον άξονα. Ο Μπακασέτα στην πλευρά. Δεν μου βγαίνει. Ενώ ο Μακ μπήκε αριστερά. Μπήκε ο Τζάλμα στη θέση του. Ο ΠΑΟΚ στις πλευρές άρχισε να παίρνει καλύτερους. Δηλαδή βελτίωσε τα άκρα του ο ΠΑΟΚ. Με τους δύο εξτρεμαλαγή πλευράς ο Τζάλμα και ο Μάγκα αριστερά. Καλή κίνηση. Το Κώστα. Είναι τραγικό αυτό που θα πω. Αλλά σε αυτό είναι πιο τζίμηρο. Δηλαδή ένας χαφ χαμάλης, μέτριος, με καλά τρεξίματα, με καλές πασούλες, αλλά όχι τίποτα. Δεν το βλέπω αυτό το μάτς. Δεν βλέπω πολύ καλές αλλαγές από το μη μου χειμένε. Να δεις ο Κολόβαρδος, ο προπονητής του ΠΑΟ, ο τραυματισμός του Πέλκα θα του δώσει το μάτς. Θα μπει ο Μπίζεσβαρ, θα αλλάξει η ροή από αναγκαστική αλλαγή. Αυτός θα πάρει το μάτς. Αυτός θα πάρει το μάτς από αναγκαστική αλλαγή, γιατί ο Μαλάκας ο προπονητής δεν το έπρεπε να το βάλει από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Πρέπει να βάλει το πίσω. Ο Πέλκας έχει κάρτα. Δεκάρι δεν μπορεί να γίνει. Περιμένεις ρε μαλάκα, το βλέπεις. Είδε τα πλαϊνά, εντάξει, αλλά βέβαια, ένα 20 λεπτό μόνο. Πέντε. Η ΑΕΚ πάει για δύο αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ πάει για ένα. Φυσικά ο ΠΑΟΚ έχει το. Ο ΠΑΟΚ θα έχει τα ανεβάσματα, ο ΠΑΟΚ θα πάρει τα ρίσκα. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Η ΠΑΕΚ έχει καβάλει για δύο βαθμούς. Θα δούμε. Πρώτο για την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, δεύτερο. Θέλω όλο. Μακάκης καλό παιδί. Ένα απουσιολόγος δεν λασάλι. Μία. Ψηλώνει τα χαφτή. Δεν έχει να χάσει από ταχύτητα, γιατί ο Κάνιας δεν τυπούει για το. Και στα στιμένα χτυπήματα μπορεί να είναι ο προγωνιός πίσω. Ψηλώνει την ομάδα. Ένα χαφ που σκοράρει. Καλή αλλαγή. Μίλα. Ο Σάκοφ. Ο Βαρέλα. Ο Σάκοφ και ο Βαρέλα. Ένα πιο Βαρέλα. Το Βασίλειο Δημητριάδη κοίτανε. 17 πίεση με 11 μικρή διόπωση. Κάτσε να ακούσουμε άμα μπει το γκολ. Πάμε στον Thank you.
Είναι offside. Ωραία, να είναι offside, καλό θα είναι. Θα έχουν κάποια κομμάτια. Πολύ δεν τα δάρε. Τώρα άμα τα κυρώσεις θα μπουν μέσα. Θα μετρήσεις το κόσμο. Είναι λίγο ψάχνει. Συμμετέχει ο... Ποιος το βάλει, ο Σάμπκοφ. Λοιπόν, συμμετέχει ο παίκτης. Αυτός που πάει στη γραμμή. Συμμετέχει στον κόσμο. Συμμετέχει σέντρα. Έχει... Ο υπόπτης είναι χεσμένος σαν το φόβο. Δεν ξέρω, τι σπουτάνας θα γίνει. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει θα γίνει τη σπουτάνα. Αυτά είναι ωραία. Τώρα θα γίνει τη σπουτάνα. Άρα τα λουλούδια του Μελισσανίδη για να το ξαναδούμε το πόδι. Ήταν ο Ψάης. Δεν παίρνει και όρκο. Ωραία πράγματα. Έτσι να παίρνουν εγώ, να κυρώνουν, πέφτει ξύλο. Ήταν offside, πήγε την Coca-Cola. Ο Κουλιανός κλαίει, έχει πέσει τα πατώματα. Αφαγάλω. Είναι offside. Δεν είναι, όχι. Ο Μαουρίτσιο έχει. Συμμετέχεις στη φάση, δεν έχει σημασία. Αν ακούμπεις, είναι offside. Ο υπόπτης είναι, θα δεις σκέφτεσαι Αμερικάνος, σε κέντρο μουσουλμάνων. Ταρίφας. Κλασική μούρη ταξιτζή. Τρικαλινού ταρίφας. Τρικαλινού, ρε. Όχο, Ιβάν. Το κοντό. Όχι. Πες κοντέρ μέσα, πες. Έτσι γουστάρω το πρωί. Το βασιλάκι του συμμετεί. Ο Παρπαστρούς. Το συμμετεί του στον πίσω. Όπα το λάδι. Πάρ' την ομάδα ρε! Άντε πίσω σκάμπισο ρε πηγέ! Άντε ρε! Δεν υπάρχει! Είναι το πάκο της Άκπαϊ, ε! Όπου θα κάνει φίλο αγώνα! Ωρε, πούξε ρε φεύγω από εδώ! Ωρε, φίλε αυτά! Τι πλάι είναι! Ρε τον Ιβάνα! Είμαστε Είναι τρελός ο πρόεδρος!
Μαωρίσιο είναι εκτεθειμένος. Ο κανονισμός λέει συμμετέχει στη φάση. Άρα ο μαλάκας ο Μαωρίσιο συμμετέχει στη φάση. Σωστή απόφαση.